Αριστερή 26 Μαρτίου 2024 και το θέμα μα σήμερα είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον για όσου πρόκειται να καταταγούν στο στρατό, για όσου είναι στο στρατό, για όσου είναι κατά τη διάρκεια τη στρατιωτική του θητεία και για του γονεί που τα παιδιά του είτε είναι στο στρατό είτε θα καταταγούν στο στρατό. Θέλουμε να μα μιλήσει, Αριστονίκη, σήμερα για το άγχο κατά τη διάρκεια τη στρατιωτική θητεία και πώς μπορούν οι φαντάροι να διαχειριστούν το άγχος τους. Ναι. Λοιπόν, να πούμε ότι επειδή μας ακούνε και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, εδώ στην Κύπρο έχουμε έναν ιδιαίτερο καθεστώς. Τα παιδιά πηγαίνουν στο στρατό στα 18 τους, πρωτού, το καλοκαίρι δηλαδή. Προτού πάνε για σπουδές, μετά τις πανκύπριες εξετάσεις, αμέσως μετά τις πανκύπριες εξετάσεις. Μετά το πέρας τρίτης τελειώνω... της τρίτης λυκείου κατατάσσονται τα γορία. Ναι, με το που τελειώνουν τις πανκύπριες εξετάσεις, μετά από μια εβδομάδα, 10 μέρες, πηγαίνουν στο στρατό. Είναι 18, αλλά, είναι, αλλά υπάρχουν παιδιά που είναι 17,5 ακόμη σε αυτήν την ηλικία. Το λέω γιατί είναι διαφορετική αυτή η ηλικία από τα 24, 25, 26 που μπορεί να πηγαίνουν στην Ελλάδα οι, τα παιδιά στο στρατό. Είναι σε άλλη ηλικία, 26 χρόνο από το. Το διαχειρίζονται διαφορετικά. Ναι. Είναι μεγαλύτεροι, έχουν περάσει τα φοιτητικά του χρόνια. Ε, έχει περάσει έτσι η, η, η αυτή η πολύ δύσκολη εφηβική περίοδο ε, που, που, που διανύει ένα 17χρονο, ένα 18χρονο και σίγουρα είναι πολύ διαφορετικά, πολύ πιο όριμη, πολύ πιο Διαφορετικές τις ηθίκες τις αντιλαμβάνονται αγιώτικα. Εδώ στην Κύπρο, ωστόσο, επειδή τα παιδιά πηγαίνουν νωρίς, ε, άσχετα αν συμφωνούμε ή διαφωνούμε, δεν μας ρώτησε κάποιο. <Συκλή> αλλά, ναι, γιατί, τάξ, ε, δεν είναι το θέμα μας αυτό σήμερα. Ε, το θέμα, λοιπόν, είναι ότι τα παιδιά αυτά, ε, κάποια μπορεί να είναι ανώριμα ακόμη, κάποια μπορεί να, έχουν έτσι, να, να, να είναι με παρορμητικότητα των αυθορμητισμών του, ε, δεν έχουν ακόμη φάει τα χαστούγια για τη ζωή, δεν έχουν ακόμη δει τι σημαίνει και ξαφνικά καλούνται να πρέπει να πάνε στο στρατό, να αλλάξουν οι συνήθειες τους, να, κοιμάντε, να κοιμούνται μαζί με, άλλους, ε, με άλλα παιδιά στον ίδιο θάλαμο, να πρέπει να ξυπνάνε το πρωί, να έχουν την ευθύνη να κάνουν σκοπιές, να τρώνε φαγητά που μπορεί να μην τους αρέσουν, να κάνουν τις δουλειές που τους βάζουν εκεί που πρέπει να κάνουν το, ε, τις υποχρεώσεις τους, ε, να τρώνε τιμωρίε όταν δεν είναι σωστή ή πολλές φορές και άδικα για κάποιους. Ε, γενικότερα ε, να υποστούν όλη αυτή την κατάσταση που έχει ο στρατός, γενικότερα όχι μόνο ο Κυπριακός, αλλά φαντάζομαι σε όλες τις χώρες. Αυτό επιφέρει και στην οικογένεια, αλλά και ιδίως στους φαντάρους, ε, άγχος, στρες, δυσκολίες. Ε, είναι μέσα στο πρόγραμμα. Ε, εγώ επειδή το ζω, ε, έχω δει... βλέπω ότι είναι σαν να είναι τελείως μπλοκαρισμένα τα παιδιά όταν πηγαίνουν. Μπλοκάρ... Δηλαδή είναι... βλέπεις α, άλλ, άλλ, εαυτόν, βγάζουν άλλων εαυτόν. Μα που... χάνουν, χάνουν, απευθείας πάρα πολλές βασικές ελευθερίες, βρε. Ναι, οι βασικές τους ελευθερίες ε, και όταν βγαίνουν είναι σαν να, πώς να, ζω, σαν να αποφυλακίζονται. <laughs> Εγώ έχουν μια, ε, ξαφνικά ξεχνάνε ότι δεν κοιμήθηκαν τα βράδια δεν αυτόν και θέλουν να βγαίνουν να, να γλεντάνε και αυτό επιφέρει άλλες δυσκολίες γιατί εκεί έχεις την έννοια τους ε, να έρθουν σωστά στο σπίτι, να οδηγήσουν σωστά οι οδικές συγκρούσεις τουλάχιστον στη χώρα μας είναι πάρα πολλές στα νεαρά άτομα έχει άλλε αγωνίε σαν οικογένεια. Να είναι καλά, να οδηγούν σωστά, να μην πίνουν, να φοράνε τι ζώνε του, να μην κάνουν νεανικέ τρέλε και αυθορμητισμού, παραγωγικότητα, η οποία μπορεί να του επιφέρει πραγματικά πάρα πολλέ δυσκολίε άλλε. Λοιπόν, το άγχο θα πρέπει να συζητήσει με το παιδί σου, που είναι και 17 χρονών, 18 χρονών και τέλος πάντων θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι σε μια ημιορίμη φάση. Ημιόρημη. <laughs> στην εφηβεία ακόμη. Που ενίοτε σε ακούνε και ενίοτε όχι. Υπάρχει και αυτός ο, α, ο της, ο νεανικός ναρκισισμός που θεωρούν ότι τα ξέρουν όλα, ότι είναι αλόβητοι, ότι δεν, δεν θα παθούν τίποτα, ότι είναι έτοιμοι για όλα, για όποια δυσκολία τέλος πάντων συναντήσουν. Ε, Πρέπει να αναγνωρίσουμε λοιπόν το άγχος που περνάνε τα παιδιά αυτά, να, να είμαστε όσο γίνεται πιο υποστηριχτικοί και όταν δούμε ότι αλλάζει κάτι στη συμπεριφορά τους, τους βλέπουμε να είναι κατηφείς, να είναι απομονωμένοι, να είναι εκνευρισμένοι, να είναι θυμωμένοι, να μην τρώνε, να μην απαντάνε τα τηλέφωνα, να μην συνεργάζονται, τότε να μην διστάσουμε, να τους βοηθήσουμε μέσω ενός ειδικού για να προλάβουμε την οποιαδήποτε δυσκολία μπορεί να προκύψει. Καλό είναι λοιπόν στην... όταν τα παιδιά αυτά πάνε, στο φαν... πάνε για φαντάρι να, έχ... να συνεχίσουμε να έχουμε επικοινωνία μαζί τους, να προσπαθήσουμε να είμαστε δίπλα τους και να τους συμπαρασταθούμε σε αυτή τη φάση γιατί είναι πραγματικά μια πάρα πολλά δύσκολη φάση. Εγώ σε όλα τα παιδιά, γιατί έχω και πάρα πολλούς φαντάρους που και έρχονται καθόλου. Καθότι φοιτούν τη θητεία του, ε, αλλά και άλλου που έχουν τελειώσει τη θητεία του. Οι περισσότεροι μου λένε ότι ήταν μια ιδιαίτερα τραυματογόνο περίοδο. Ε, δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα άλλο εκτό από το να κάνουν τη θητεία του. Δεν είχαν το μυαλό του σε κάτι άλλο. Δεν μπορούν, α πούμε, να δώσουν μια εξέταση ή να σκεφτούν κάτι άλλο πέραν από αυτό, γιατί είναι τόση πολλή ενέργεια που δίνουν σε όλη αυτή την κατάσταση και τόσες πολλές οι που υφίστανται έναν σοκ, πραγματικά σοκ, το οποίο δεν τους επιτρέπει να έχουν μυαλό για άλλα πράγματα. Και mm. πάρα πολλοί ε, έχουν, έχουν, νιώσει και άγχος και γενικευμένη να διαταραχή και κρίσης πανικού και κρίσης άγχους. Ε, ακριβώς σε αυτήν την προσπάθεια, είτε πρόσκερες είτε ε, πολύ πιο δύσκολες, στην προσπάθειά τους να προσαρμοστούν σε αυτήν την νέα πραγματικότητα και να τα βγάλουν πέρα. Είναι δύσκολη η περίοδος. Είναι μια περίοδος η οποία θα περάσει ούτως ή άλλως. Δηλαδή, αναλόγως του πόσο διαρκεί η θητεία στην κάθε χώρα και στην κάθε περίπτωση, θα περάσει αυτή η περίοδος. Και αναζητούμε και παίρνουμε βοήθεια. Δεν είναι ντροπή ζητήσεις βοήθεια. Όχι. Καθόλου ντροπή. Είναι. Οι δυνατοί ζητάνε βοήθεια, όχι οι αδυνατοί. Ως όσο γνωρίζω, υπάρχουν και στο στρατό ψυχολογοί, δεν είναι και ψυχίατροι. Υπάρχει, ναι. Υπάρχει ε, και ψυχολόγο και ψυχίατρο, ναι. Αλλά κάποια παιδιά προτιμούν να έχουν το δικό του το ψυχολόγο, όπω τον έχουν από μαθητέ. Όσο γνωρίζω, δεν μπορεί να κάνει θεραπεία, όμω, έναν παιδί στο ψυχολόγο του στρατού. Εκεί Μόνο πάει για α... διαγνώσει. Για διαγνώσει ή για παραπεμπτικά ε, πρέπει να πάει. Σε ιδιότη ή ε, μέσω του Γεσί για να στην Κύπρο τουλάχιστον ε, για να κάνει θεραπεία. Mm. Είναι πολύ σημαντικό όμως να μην αφήσεις τα σημάδια, να μην τα προσπεράσεις τα σημάδια και αν νιώσεις πραγματικά ότι χάνεσαι, δεν μπορείς να προσαρμοστείς, σου είναι πάρα πολύ δυσκολόν. Ε, ή αν ότι οι άλλοι, τα άλλα παιδιά μπορεί να με σκοπτικά πειράγματα ή με διάφορα άλλα πράγματα που μπορεί να αγγίζουν και το bullying σε ενοχλούν, άμεσα το αναφέρεις και άμεσα κάνεις ενεργειές και μηγαίνεις σε κάποιον να μιλήσεις και δεν το αφήνεις αυτόν να εκτροχιάσει τη ζωή σου και τη ψυχολογική σου διάθεση. Ναι, ναι. Από απ' όλα για οτιδήποτε, είτε αυτόν είναι σχολείο, είτε αυτόν είναι στρατός, είτε αυτόν είναι πανεπιστήμιο, είναι η υγεία μας. Ναι. Η Άρα πιστεύει. και οι γονεί που μα ακούνε ενθαρρύνουν τα παιδιά του να ζητήσουν βοήθεια από ειδικών. Μπορεί μάλιστα ένα παιδί που είναι μέσα στο στρατό να κάνει και διαδικτυακή συνεδρία με τον ειδικό, να μην απαραίτητο να βγει ενώ υπάρχει και η πρόνοια τη διαδικτυακή συνεδρία. Από το τηλέφωνο, ναι, ναι, ναι. ναι. πάει σε έναν χώρο που να είναι, μπορεί να το συζητήσει με τον λογαγό του, με τον διοικητή του, ε, που σε πολλέ περιπτώσει δείχνουν κατανόηση για να μπορέσει να το κάνει ναι. Ναι. και είναι κάτι το οποίο θα περάσει ο στρατός ναι, αλλά εάν μας προκαλούνται διαταραχές άγχους πρέπει να τις δούμε Ναι, στο κάθε άτομο ακόμα και να μην του έχει συμβεί ποτέ επειδή ακριβώ είναι πολλαπλά τα επίπεδα αλλαγών που συμβαίνουν στη ζωή του υπάρχει η περίπτωση να είναι, να είναι πολύ συνταραχτικό το γεγονός αυτό και να χρειάζεται κάποια υποστήριξη την οποία πρέπει να την πάρει για να μπορέσει να περάσει την φάση αυτή όσο γίνεται πιο ομαλώς. Και χωρίς συνέπειες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αριστονίκη ε, μου. Όπως πάντα, στην περιγραφή του βίντεο θα έχω και το email σου και το τηλέφωνο σου σε περίπτωση που κάποιος ενδιαφέρεται για να σε ρωτήσει περισσότερο να κλείσει προσωπικές συνεδρίες μαζί σου να το πράξει. Σε ευχαριστούμε. Και εγώ ευχαριστώ. Φιλιά. Bye. Φιλιά. Bye.